Κότσι, χαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και είσαι χαρούμενος, να υποθέσω. Είμαι χαρούμενος και έχει δίκιο. Την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί στο στούντιο πριν 2 χρόνια, είχα πει ότι έχει 2 χρόνια, ναι. Αυτά, τα Final Four είναι γιορτή του βόλεϊ και ότι είναι καλό να τα ζεις όχι σαν φίλαθλος, αλλά να αγωνίζεσαι σε αυτά και να προσπαθείς για την κατάκτηση ενός τροπαίου που κρίνεται μέσα σε 2 παιχνίδια. Νομίζω ότι εμείς το στόχο μας τον καταφέραμε και βλέποντας και τρώγοντας ανοίγει πάντα η όρεξη. Και από την αρχή, της χρονιάς έχουμε ανακατατάξει στους στόχους μας πολλές φορές. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για οχτάδα, μετά για εξάδα, τώρα για τετράδα, πρόκριση στο Final Four. Τώρα για κύπελο. Ναι, τώρα οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σε ανωδική πορεία. Και μια ομάδα, μην ξεχνάμε, που δεν ήταν στρωμένα όλα με ροδοπέταλα. Μια ομάδα που πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, που έφτασε και κοντά στη διάλυση, να μην το ξεχνάμε. Πριν τα Χριστούγεννα ήταν πολύ κοντινό. Και ήρθε αυτά, βρεθήκαν κάποιοι άνθρωποι, τα παιδιά που όπως γνωρίζουμε από την Αμερική, που βοήθησαν πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα, διεκδικούμε το κύπελο, είμαστε τετράδα του πρωταθλήματος και συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Μέχρι στιγμής, βλέποντας ο Γιάννης Ορφανός την ομάδα του να είναι στην τέταρτη θέση και να καθιερώνεται κατά κάποιο τρόπο εκεί στην τετράδα, στην Α1. Να βλέπει την ομάδα του στο Final Four του κυπέλου. Να βλέπει την ομάδα του να κερδίσει τον περσινό πρωταθλητή. Να είναι η μοναδική ομάδα που παίρνει βαθμό από τον αίτητο Ολυμπιακό. Αν βάλει τώρα μια ανωτελεία, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει από αύριο μεθαύριο, είναι απόλυτα ικανοποιημένος ή δεν σταματάει η όρεξή του σε αυτά που έχει κάνει? Μέχρι στιγμής μιλάω πάντα για το αγωνιστικό, έτσι, γιατί το εξαγωνιστικό το ξέρουμε πάρα πολύ πόσο δύσκολο είναι με τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, αλλά δεν μπορώ να σταματάω και να βάζω να θέτω στόχους καινούργιους. Δεν. Μόλις φτάνεις στον ένα στόχο, αμέσως μπαίνει ο επόμενος και ο επόμενος. Δεν γίνεται να δουλεύεις και να μην έχεις στόχους. Και αυτό νομίζω ότι έχει περάσει και στα παιδιά και στην ομάδα αυτό το πράγμα. Και οι ίδιοι αθλητές πάντα τον πύχη τον βάζουν, μόλις φτάνουμε και ξεπερνάμε τον πύχη, τον σηκώνουμε και τον βάζουμε λίγο πιο ψηλά. Δεν είναι μόνο από μένα, είναι από όλη την ομάδα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κρύψω ότι είμαι ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια που γίνεται και ξαναλέω με όλες τις δυσκολίες αυτές. Πάμε λίγο στο παιχνίδι, επειδή όλοι μας ήμασταν με ένα κινητό στο χέρι και βλέπαμε πόντο-πόντο την εξέλιξη και ξέρετε αυτό είναι πολύ δύσκολο, τρώγαμε τα νύχια μας για να δούμε πόντο-πόντο το μάτς. Απέναντι σε μια ομάδα που απέκλεισε πριν λίγες μέρες στο Φίνικα Σιρού με 3-0 μάλιστα και το περιμέναμε πάρα πολύ δύσκολο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι το κάνατε εύκολο. Εγώ βλέποντας μόνο τους πόντους coach διαπίστωσα μια δυσκολία στο ξεκίνημα του πρώτου σετ όπου ο Ηρακλής ήταν πίσω με 13-10 και από εκεί και πέρα δεν είδα, βάσει τα νούμερα έτσι που έχω μπροστά μου μόνο, τη διακή μας του σκορ, δεν είδα να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς πήγε το μάτς. Όχι, ήμασταν σοβαροί, μπήκαμε σοβαροί. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα υπάρχει μια αντίδραση στην ΑΕΚ, είχε κερδίσει και τη Σύρο, υπήρχε και. Εντάξει, η ΑΕΚ όπως και να το κάνουμε δεν έπαιζε με κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι έπρεπε να προκριθεί. Έκανε ας πούμε τη μεγάλη έκρηξη και νομίζω ότι ήταν απελευθερωμένη από άγχος. Ήταν κοντά μας σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, αλλά νομίζω εκεί στα κρίσιμα που έπρεπε να κάνουμε τη διαφορά, φαινόταν η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων και εκεί έτσι ήρθε εύκολα το 3-0. Μετά το 20 σε κάθε σετ περίπου. Μετά έτσι. Από το 20, εντάξει, στο δεύτερο σετ και πριν το 20, από την αρχή στο δεύτερο σετ ήμασταν μπροστά, αλλά εκεί που έπρεπε να κάνουμε τις δύο-τρεις ενέργειες να πάρουμε τη διαφορά και να τελειώνουμε τα σετ, ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και γινόταν με εύκολο τρόπο. Στατιστικό δεν έχω ακόμα μπροστά μου. Ποιοι πήγαν καλά? Εντάξει, ήταν ομαδική. Έχουμε τον τελευταίο καιρό. Η ομάδα δείχνει τρομερή ομαδικότητα. Και άμα πάρουμε και το στατιστικό, το προηγούμενο με τον Ολυμπιακό, θα δούμε ότι 5 παίκτες από τους 6 της ομάδας, από τους 7, δεν βάζω το λίμπερο γιατί δεν μπορεί να σκοράρει το λίμπερο. Και ο Πασταδόρος καταλαβαίνουμε ότι είναι κι αυτός.
Αλλά βλέπουμε με διψήφιο αριθμό πόντων και ο πρώτος σκόρερ με τον τελευταίο σκόρερ, δηλαδή ο πρώτος με τον πέμπτο, διαφορά 3 πόντους. 17 με 14. Υπάρχει πλουραλισμός, αλήθεια. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια σε μεγάλο κομμάτι οφείλεται και στην υποδοχή που κρατάνε τα παιδιά, αλλά και στην τρομερή διαχείριση του παιδιού που κάνει ο Κώστας Προύσαλης. Βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα, έχουμε ήδη τον Ηρακλή. Έχουμε τον Ολυμπιακό που δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, τελείωσε πριν από λίγο 3-0 τον Ηρακλή Χαλκίδας. Όχι, δεν έχω μάθει αποτελέσματα. Εθνικός Πειραιός Παναθηναϊκός 0-1 και 24-23. Και ΠΑΟΚ Νίκη Αιγινίου 25-21 1-0 σετ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε Ηρακλή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Final Four. Ναι, πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Σίγουρα μια κλήρωση η οποία θα αποφύγουμε τον Ολυμπιακό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για την κατάκτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι και επειδή είναι ένα παιχνίδι ο ημιτελικός και μετά πάμε και σε ένα παιχνίδι στον τελικό, εντάξει, γιατί όχι, άμα μας έρθει μια καλή κλήρωση θα διεκδικήσουμε με ό,τι έχουμε, με όλες τις δυνάμεις μας και να είμαστε και γιατί όχι και στον τελικό. Πέρυσι δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, γιατί ο Ηρακλής αυτά τα παιχνίδια κοινός coach δεν τα είχε, δεν μπορούσε να τα χτυπήσει. Φέτος έχει δείξει ότι δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Κανέναν. Ναι, είναι για τη μίκρα ισχύει αυτό που λέω. Αλλά... μίκρα, ακριβώς. Εντάξει, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε τώρα και ότι στα εκτός έδρας η ομάδα αλλάζει πρόσωπο. Ναι. Εντάξει, αλλάζει πρόσωπο και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης πάνω κάτι το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Εντάξει, μέσα στη μίκρα γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ δυνατοί. Σιγά σιγά χτίζουμε και αυτό το εκτός έδρα. Σήμερα ήρθαμε, παίξαμε, κάναμε ένα εύκολο 3-0. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά οπωσδήποτε, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα. Οπότε θα δούμε και εκεί την αντίδρασή μας. Και ναι, νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι και στα εκτός έδρας θα βλέπουμε βελτίωση της ομάδας. Η προετοιμασία πλέον. Τι σας περιμένει στο πρόγραμμα, θα μείνετε μέχρι και το Σάββατο, θα παίξετε και θα φύγετε μετά, είναι ακόμα Τετάρτη, από γήπεδα, προπονήσεις, αυτά είναι όλα φαντάζομαι... Ναι, έχουμε κανονίσει, η ομάδα θα προπονηθεί τις δύο μέρες εδώ στην Αθήνα και θα πάμε να παίξουμε το Σάββατο. Θα επηρεάσει καθόλου το ότι θα παραμείνετε κάποιες μέρες εκεί ή εντάξει, όχι? Δεν είναι το καλύτερο δυνατό να μένεις πάρα πολλές μέρες σε ένα ξενοδοχείο, okay, δεν έχει σημασία, δεν νομίζω όμως ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο αυτό. Το μεγαλύτερο ρόλο θα παίξει να είμαστε σοβαροί, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, να μην επηρεαστούμε από αυτό, να αφήσουμε πίσω την πρόκληση του Final Four και να την ξαναπιάσουμε και να ασχοληθούμε με αυτό όταν θα έρθει η ώρα, γιατί έμαθα ότι θα αλλάξει και η ημερομηνία 17-18 Μαρτίου. Και θα ασχοληθούμε ξανά αυτό. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω και να ασχοληθούμε τώρα με το πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ και η θέση μας είναι ευάλωτη, γιατί από πίσω μας στους 4 βαθμούς έχουμε... Βέβαια. Τέσσερις ομάδες θα περιμένουν. Η Ηρακλής 28, η Χαλκίδα 26 και το Αιγίνιο Εθνικός και η Κηφισιά έχουν 24. Οπότε... Ακριβώς. Είναι πολύ κοντά όλες οι ομάδες και για να κρατήσουμε την τέταρτη θέση πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Έχετε και ευχές από Αμερική πλευρά που μας ακούνε και στέλνουν τα συγχαρητήρια. Να είναι καλά. Καλή ξεκούραση, coach, και πάλι συγχαρητήρια. Και καλή επιτυχία και το Σάββατο τώρα, έτσι. Καλή παραμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλό βράδυ.